στην αρχή ετοιμάζουμε τα υλικά μας. Εδώ έχουμε το τριμμένο γαρίφαλο, εδώ τις βανίλιες, εδώ τη σόδα μας, εδώ την τριμμένη κανέλα, εδώ το ξύσμα του πορτοκαλιού, το μπράντι, τη ζάχαρη την άχνη, το χυμό πορτοκαλιού, το ελαιόλαδο το παρθένο, το σπορέλαιο, εδώ έχουμε το αλεύρι μας και το ψηλό μας σιμιγδάλι. Αφού λοιπόν τα έχουμε μαζεμένα όλα, τα έχουμε ζυγισμένα ακριβώς όπως λέει η συνταγή, ρίχνουμε μέσα στη λεκάνη τον χυμό πορτοκαλιού, το ελαιόλαδο, το σπορέλαιο, τη ζάχαρη την άχνη και όλα τα μυρωδικά που έχουμε, το μπράντι, το ξύσμα λεμονιού, την κανέλα, το γαρίφαλο, τις βανίλιες, και τη σόδα μας. Παίρνουμε το σύρμα και τα ομογενοποιούμε πολύ καλά. Είμαστε έτοιμοι. Ρίχνουμε το σιμιγδάλι μας μέσα στο αλεύρι. Ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Να ομογενοποιηθεί αλεύρι και σιμιγδάλι πάρα πολύ καλά και στη συνέχεια έχουμε το μείγμα με τα υγρά μας και τα αρωματικά, το οποίο το ρίχνουμε μέσα. Ωραία. Τώρα ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά το μείγμα μας, ίσα ίσα να ομογενοποιηθεί και να εξαφανιστεί το αλεύρι. Δεν ζυμώνουμε καθόλου. Έτσι, μόνο λίγο ανακάτεμα για να ομογενοποιηθεί καλά το μείγμα μας. Δεν θέλει πάρα πολύ ώρα να γίνει το ανακάτεμα, γιατί αν θα ζυμωθεί για πολύ ώρα θα αρχίσει να αποβάλει το λάδι που έχει μέσα, να το βγάζει, και δεν πρέπει να γίνει αυτό. Πρέπει να βαστίξει όλο το λάδι του μέσα. Είναι σχεδόν έτοιμη η ζύμη μας. Από αυτή τη στιγμή που την έχουμε λοιπόν ζυμώσει, δεν πρέπει τώρα να την αφήσουμε τη ζύμη μας για πολλή ώρα, σχεδόν καθόλου.
πρέπει να ισχύσει για τη ζύμη μας το την φτιάχνω, την πλάθω και την ψήνω. Γιατί όπως είπαμε δεν πρέπει να μείνει, γιατί έχει τη σόδα μέσα η οποία θα αρχίσει να φουσκώνει το μείγμα και δεν κάνει, γιατί μετέπειτα στο πλάσιμο θα ξεφουσκώσει. Και δεύτερον, πρέπει να την πλάσουμε αμέσως, όπως είπαμε, για να μην αποβάλει το λάδι, το οποίο πρέπει να είναι μέσα στη ζύμη μας, διότι αν αποβληθεί το λάδι από τη ζύμη μας, τα μελομακάρονα θα γίνουν σκληρά και αλευρωμένα. Θα τρίβονται στο πλάσιμο και δεν θα ρουφήξουν το σιρόπι κανονικά. Έτσι λοιπόν, θα αρχίσουμε τώρα το πλάσιμο. Αυτή η ζύμη μας τώρα είναι για 60 μελομακάρονα. Πρακτικά, για τη διευκόλυνσή μας, το κάθε μελομακάρονο θα έχει 35 γραμμάρια ζύμη. Είναι ένα μελομακάρονο μέτριο, ούτε μικρό ούτε μεγάλο. Είναι ένα κανονικό μελομακάρονο. Έχουμε πάρει ένα ρακοπότηρο μικρό, το έχουμε ζυγίσει και όταν το γεμίσουμε αυτό το ρακοπότηρο, πρακτικά έχουμε ζυγίσει ότι είναι 35 γραμμάρια το μείγμα. Έτσι λοιπόν, πρακτικά και γρήγορα, για να μην ζυγίζουμε ένα-ένα, τα πλάθουμε και είναι όλα στο ίδιο βάρος. Εδώ λοιπόν που πλάθουμε τη ζύμη μας, την πλάθουμε, την βάζουμε πάνω στην κουτάλα, την τρυπητή αυτή που είναι για πατάτες, κάνει το σχήμα του, έτσι πρέπει να είναι η ζύμη μας, σαν πολύ μαλακή πλαστελίνη. Πάρα πολύ μαλακή η ζύμη μας, με το λάδι της όλο μέσα, να μην αρχίσει να το βγάζει, γιατί έχει την ιδιότητα να το βγάζει το λάδι σιγά σιγά η ζύμη. Είμαστε τώρα έτοιμοι για το ψήσιμο. Τα πλάσαμε, τα βάλαμε στο ταψί μας επάνω σε λαδόκολλα, χωρίς να την έχουμε λαδώσει καθόλου. Έχουν τα μελομακάρονα αρκετό λάδι και δεν χρειάζονται άλλο. Έχουμε προθερμάνει το φούρνο μας στους 190 βαθμούς στον αέρα και για τα 35 γραμμάρια που είναι το κάθε μελομακάρονο χρειάζεται περίπου 20 λεπτά ψήσιμο, μέχρι να χρυσήσουν τα μελομακάρονά μας. Θα πρέπει να μην τα παραψήσουμε πολύ, γιατί αν τα παραψήσουν και ξεραθούν, θα δυσκολευτούν στο σιρόπιασμα. Αν τα βγάλουμε πριν την ώρα τους και δεν έχουν ψηθεί καλά, θα γίνουν λάσπη. Έτσι λοιπόν, τα βάζουμε τώρα στο φούρνο για περίπου 20 λεπτά
Είμαστε έτοιμοι σε αυτό. Εδώ τώρα, βλέπετε, έχουν πάρει το χρυσό τους το χρώμα και αμέσως, μόλις τα βγάζουμε, τα ρίχνουμε μέσα στο σιρόπι και ακούτε πώς τη τσιρίζουν. Τα πατάμε, λίγο να είναι μέσα στο σιρόπι μας και μετράμε περίπου μέχρι το 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Σε αυτό το σημείο τα βγάζουμε και τα βάζουμε στις σκάρες μας επάνω για να στραγγίξουν. Με αυτό το χρόνο, 20 δηλαδή δευτερόλεπτα περίπου, τα μελομακάρονά μας μελώνονται τέλεια μέσα. Ούτε πάρα πολύ, ούτε λίγο. Είναι ακριβώς όσο πρέπει να είναι το μέλωμά τους μέσα. Τα απλώνουμε έτσι λίγο και τα αφήνουμε εδώ για μια περίπου ώρα να στραγγίσουν. Βλέπετε το χρώμα τους. Για να δείτε περίπου πώς έχουν μελώσει μέσα με αυτήν τη διαδικασία, θα πάρουμε ένα μελομακάρονο, θα το σπάσουμε και δείτε μέσα πώς έχει μελώσει με αυτό το χρονικό διάστημα που είδατε. Είναι τέλειο το μελομακάρονο μελωμένο. Τώρα βρισκόμαστε στην τελική διαδικασία. Παίρνουμε λίγο μέλι ανθέων ή θυμαρίσιο, ό,τι προτιμούμε. Και παίρνουμε και λίγο από το σιρόπι μας και ρίχνουμε και το ανακατεύουμε για να το αραιώσουμε λίγο. Χρειάζεται ακόμα λίγο. Σιγά σιγά ρίχνουμε τόσο όσο θα χρειαστούμε. Το κάνουμε αυτό για να είναι λίγο ρευστό το μέλι. Και λίγο ακόμη θα ρίξουμε σιρόπι. Έτσι. Τώρα είναι τέλειο το μέλι μας, ρευστό. Παίρνουμε ένα πινελάκι σιλικόνης για να μην μας βγάζει τρίχες αν είναι τρίχινο. Και τώρα σιγά σιγά περιβρέχουμε τα μελομακάρονά μας για να μπορέσει να καθίσει στη συνέχεια επάνω πολύ καλά το καρύδι μας που έχουμε τρύψει ψύχα. Και έτσι έχουμε μόνο όσο ακριβώς
μέλι θέλουμε πάνω στο μελομακάρονό μας, μόνο και μόνο να καθίσει το καρύδι, να κολλήσει, για να μην μας πέφτει. Και γίνονται τέλεια τα μελομακάρονα. Και τώρα ρίχνουμε επάνω το καρύδι τους, όπου κάθεται. Και είναι τέλεια τα μελομακάρονα μας. Τα αφήνουμε να καθίσουν λίγο, να απορροφήσουν και το μέλι και να στραγγίσουν, και στη συνέχεια είναι έτοιμα για να τα προσφέρουμε.